Θα καλησπερίσω και θα καλωσορίσω εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 την κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας κυρία Λινού, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Χαίρετε, εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, βοηθήστε μας να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που υπάρχει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ θα διαφωνήσω με προηγούμενες δηλώσεις και προσωπικά ανησυχώ γιατί σε πολλούς νομούς της χώρας έχουμε κρούσματα και υπάρχουν και κάποια κρούσματα τα οποία δεν έχουν ιχνηλατιστεί, δεν ξέρουμε δηλαδή από πού προήλθαν. Οπότε αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Όπως επίσης με ανησυχούν και τα κρούσματα στην Ξάνθη, γιατί στην Ξάνθη, γενικά στη Θράκη, έχουμε την θρησκευτική μειονότητα, τη μουσουλμανική μειονότητα, ναι. Οι οποίοι άνθρωποι είναι περισσότερο απομονωμένοι μεν από τον γενικό πληθυσμό της χώρας, αλλά πολύ σε μεγάλη επαφή μεταξύ τους και δεν ξέρω αν εκεί έχει πλήρως γίνει κατανοητός ο κίνδυνος. Και για λόγους γλωσσικούς και για λόγους πολιτισμικούς. Και παράλληλα νομίζω ότι δεν έχει γίνει κατανοητός πλήρως ο κίνδυνος στην νεολαία μας, η οποία επειδή είχε γίνει γνωστό ότι κινδυνεύουν λιγότερο, ότι μικρότερος ή ελάχιστος αναλογικά αριθμός νέων ανθρώπων καταλήγουν στο νοσοκομείο ή και χάνουν τη ζωή τους παγκοσμίως, θεωρούν ότι οι ίδιοι δεν κινδυνεύουν. Η χαλάρωση των μέτρων έγινε αντιληπτή από πολλούς ως λήξη συναγερμού, δεν έχουμε πια κορονοϊό. Και αυτό δημιουργεί έφορο έδαφος για εξάπλωση της επιδημίας στη χώρα. Και αυτό πραγματικά με ανησυχεί και νομίζω ότι ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους και για τους εφήβους και τους εκείνους που είναι στη μεταφηβική ηλικία, ο κίνδυνος από την απαγόρευση είναι αρνητικό ίσως στοιχείο για αυτούς, ναι. Γιατί ζουν μέσα στην αντίδραση. Θα ναι, πρέπει να δίκιο, καλλιεργήσουμε ναι. έναν άλλον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Γιατί και σε άλλες χώρες στην αρχή της επιδημίας είχε φανεί ότι η μεγάλη διάδοση δεν κινδυνεύουν μεν οι ίδιοι, αλλά νοσούν ή γίνονται θετικοί και διαδίδουν, μεταδίδουν. Μεταδίδουν τον ιό. Και αυτό το είχαμε πει από την αρχή, ήταν πολύ μεγάλη ανησυχία που υπήρχε. Και είναι και το στοίχημα να βρούμε έναν τρόπο να μεταφέρουμε την αίσθηση της ευθύνης σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ σε κάποια φάση είχα πει και με ανθρώπους που είναι influencers, αυτούς που πραγματικά επικοινωνούν μαζί τους και μπορούν ναι. να κατανοήσουν τον με διαφορετικό τρόπο και τη γλώσσα, παρότι η επικοινωνία, για την... η επικοινωνία να είναι διαφορετική. Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Λινού, ιδιαίτερα με τα νεαρά παιδιά. Βέβαια θα πούμε το εξής. Σε όλες τις περιοχές στις οποίες βρεθήκαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ήταν πολλοί και με τις συζητήσεις τις οποίες είχαμε και με συναδέλφους και με γνωστούς και με φίλους και στις κοινωνικές επαφές, είχε παντού πάρα πολύ κόσμο. Ακριβώς. Και αυτό είναι επειδή ο πολλής κόσμος, οι πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν ότι δεν έχουμε λήξη συναγερμού. Ότι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού είναι εκεί. Και όταν έχουμε, ανεξάρτητα από πού προήλθαν, όταν έχουμε σχεδόν 100 κρούσματα, είναι 100 άνθρωποι οι οποίοι δυνητικά μεταδίδουν. Ναι. Και αυτοί οι 100 άνθρωποι, χωρίς μέτρα προστασίας, μπορούν πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, να πολλαπλασιαστούν στο εκατονταπλάσιο, θα έλεγε κανείς. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, δηλαδή πώς θα προστατευθούν αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν σε ένα παρόμοιο πάρτι σαν αυτό το οποίο έγινε στη Μύκονο για παράδειγμα. Η προσωπική μου άποψη και ήταν από την αρχή αυτό ήταν ότι η νυχτερινή διασκέδαση σε κέντρα μαζικής διασκέδασης θα έπρεπε να ήταν η τελευταία, και το εννοούμε με απόσταση τελευταία που θα άνοιγε. Γιατί εκεί είναι συνδυασμός
του μεγάλου συνοστισμού και των ανθρώπων που δεν έχουν πλήρη κατανόηση ή δεν έχουν πειθεί για τον κίνδυνο από τον ιό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, νομίζω ότι άμεσα πρέπει να ξεκινήσουν κοινωνικές έρευνες ποιοτικού τύπου, δηλαδή με ερωτηματολόγια και με συζητήσεις, εστιασμένες συζητήσεις, για να μάθουμε από αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους, τα δικά μας παιδιά, τι είναι εκείνο που θα τους επηρεάσει και θα τους πείσει να προσέξουν, να χρησιμοποιήσουν μέτρα ατομικής προστασίας. Και ίσως αυτό θα πρέπει να είναι το ίδιο και για τους νέους οικογενειάρχες, νέους γονείς, εργαζόμενους σε χώρους που μπορεί να διαδοθεί ο ιός, παραδείγματος χάρη στην εστίαση, που ο εργαζόμενος υποφέρει να φοράει τη μάσκα. Βέβαια. Αλλά πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο που θα τον διευκολύνει να τη φορέσει. Θα είναι διάλειμμα ενός τετάρτου κάθε ώρα, θα είναι ένας άλλος τύπος μάσκας, θα είναι ένα τραγούδι, ένας τρόπος επικοινωνίας που θα του το θυμίζει ανά πάσα στιγμή. Γιατί βρισκόμαστε σε έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ανθρώπων. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Ελληνού. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να μην φτάσουμε ξανά στο να ξαναπάμε στα lockdowns και μετά να ξαναπάμε σε καραντίνα και γενικότερα όλα αυτά. Και να χάσουμε και ανθρώπους άδικα. Και να χάσουμε και ανθρώπους, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Η κυρία Αθηνά Ελληνού, καθηγήτρια επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα.